Οικονομίες κλίμακας, σε παρένθεση, economies of scale. Η τάση του μακροχρόνιου μέσου συνολικού κόστους να μειώνεται όταν αυξάνεται η ποσότητα της παραγωγής μέσω του καλύτερου συνδυασμού των συντελεστών παραγωγής. Ήταν ψηλοσαφές, αλλά θα δείτε. Οικονομίες κλίμακας πολύ απλά είναι ένα φαινόμενο όπου όσα περισσότερα προϊόντα παράγω, τόσο λιγότερο μου κοστίζει η παραγωγή καθενός από αυτά τα προϊόντα. Προφανώς, για να βγάλω περισσότερα προϊόντα, πρέπει να αυξήσω τους λεγόμενους συντελεστές παραγωγής. Δηλαδή, να προσλάβω περισσότερους εργάτες, να αυξήσω τα ωράρια, να πάρω καλύτερα μηχανήματα, να πάρω περισσότερα μηχανήματα και ούτω καθεξής. Έστω για παράδειγμα ότι έχω ένα εργοστάσιο που παράγει μολύβια για 8 ώρες την ημέρα και εγώ έχω δώσει πολλά λεφτά για να αγοράσω τα μηχανήματα που παράγουν τα μολύβια. Επιλέγω λοιπόν να αυξήσω έναν από τους συντελεστές παραγωγής, για παράδειγμα τις ώρες λειτουργίας. Οπότε προσθέτω άλλη μια βάρδια και το εργοστάσιο μου παράγει μολύβια 16 ώρες την ημέρα. Οπότε, ναι, μεν παράγω διπλάσια μολύβια, αλλά καίω διπλάσιο ρεύμα, πληρώνω διπλάσιους μισθούς, φθείρω τα μηχανήματά μου με διπλάσιο ρυθμό, άρα το κόστος αναμολύβη παραμένει ίδιο, σωστά? Λάθος, διότι το κόστος αγοράς των μηχανημάτων, το ενίκιο του κτηρίου και μια σειρά άλλοι παράγοντες παραμένουν σταθεροί. Είτε εγώ παράγω 2 μολύβια, είτε 2 εκατομμύρια. Από εκεί είναι που εξοικονομώ λεφτά με τις οικονομίες κλίμακας. Όσο λιγότερο κάθονται τα μηχανήματά μου, τόσο περισσότερο διαμοιράζεται το κόστος αγοράς τους σε κάθε μολύβι. Και φυσικά όλο αυτό δεν ωφελεί μόνο την επιχείρησή μου. Από τη στιγμή που μπορώ να παράγω μολύβια πιο φτηνά, μπορώ να στα πουλάω και πιο φτηνά. Οι χαμηλές τιμές προσελκύουν περισσότερους πελάτες, η γενική ζήτηση για μολύβια αυξάνεται και η οικονομία στο σύνολό της αναβαθμίζεται κατά ένα τσικ. Οι οικονομίες κλίμακας βαθμολογούνται, ας το πούμε, με τις λεγόμενες αποδόσεις κλίμακας, οι οποίες μετράνε, μάντεψε, πόσο αποδοτική είναι η αύξηση που έκανα στην παραγωγή μου και χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: σταθερές, αύξουσες και φθήνουσες. Αν αυξήσω τους συντελεστές παραγωγής μου κατά ένα συγκεκριμένο ποσοστό και η παραγωγή αυξηθεί κατά ακριβώς το ίδιο ποσοστό, λέμε ότι έχω σταθερές αποδόσεις. Αν αυξηθεί παραπάνω, έχω αύξουσες. Αν αυξηθεί λιγότερο, έχω φθήνουσες. Δηλαδή, αν το εργοστάσιο μου βγάζει 100 μολύβια την ημέρα και αυξήσω τους συντελεστές παραγωγής κατά 20%, αν την επόμενη μέρα βγάζω 120 μολύβια, έχω σταθερή απόδοση. Αν βγάζω 130, έχω αύξουσα απόδοση. Και αν βγάζω 110 μολύβια, έχω φθήνουσα. Τώρα, ανάλογα από το πού προέρχονται, οι οικονομίες κλίμακας χωρίζονται σε εξωτερικές και εσωτερικές. Οι εσωτερικές βασίζονται σε αποφάσεις διαχείρισης και πηγάζουν από τη διοίκηση της εταιρείας, όπως το εργοστάσιο μολυβιών που είδαμε. Όταν δηλαδή μια επιχείρηση βελτιώνει τους δικούς της συντελεστές παραγωγής, αναβαθμίζει τα μηχανήματά της, προσλαμβάνει περισσότερους υπαλλήλους, αγοράζει πιο φτηνές πρώτες ύλες, παίρνει πιο ευνοϊκά δάνεια κλπ. Οι εξωτερικές οικονομίες κλίμακας, απ' την άλλη, εξαρτώνται από εξωτερικούς παράγοντες, όπως είναι, ας πούμε, ο κλάδος που ανήκει μια επιχείρηση, ή η γεωγραφική της θέση, ή μια πολιτική της κυβέρνησης. Ένας καινούριος αυτοκινητόδρομος, ένα νέο αεροδρόμιο, μια αλλαγή στη μεταναστευτική πολιτική, μια καθολική μείωση του ΦΠΑ, τέτοια πράγματα. Κατά κανόνα, οι εσωτερικές οικονομίες κλίμακας προσφέρουν περισσότερα πλεονεκτήματα σε μια επιχείρηση από ότι οι εξωτερικές. Γιατί? Διότι οι εξωτερικές οικονομίες κλίμακας εφαρμόζονται εξίσου σε όλες τις εταιρείες. Οπότε τα ωφέλη τους διαμοιράζονται. Αν, ας πούμε, η κυβέρνηση μειώσει τα επιτόκια, θα ωφεληθεί ακριβώς το ίδιο και το εργοστάσιο μολυβιών μου, αλλά και το ανταγωνιστικό εργοστάσιο μολυβιών που είναι στη γειτονική πόλη. Οι εσωτερικές οικονομίες κλίμακας, απ' την άλλη, εφαρμόζονται εξ ορισμού αποκλειστικά στο δικό μου εργοστάσιο. Γι' αυτό και οι περισσότερες επιχειρήσεις αυτές επιδιώκουν. Αλλά προσοχή, έτσι, όπως όλα τα πράγματα στη ζωή, έτσι και οι οικονομίες κλίμακας έχουν όριο. Αν παράγω 100 μολύβια την ημέρα και θέλω να τα αυξήσω σε 150 την ημέρα, ok. Αλλά αν θέλω να τα αυξήσω σε 150 εκατομμύρια μολύβια την ημέρα, τότε υπάρχει πρόβλημα. Θα πρέπει καταρχάς να αυξήσω τις βάρδιες, αλλά όσο και αν χτυπιέμαι, ένα 24ωρο έχει 3-8 ώρα. Οπότε για να στριμώξω κι άλλες βάρδιες, θα πρέπει να ανοίξω κι άλλα εργοστάσια να τρέχουν παράλληλα. Να τα εξοπλίσω, να τα συνδέσω με δρόμους και φορτηγά, να προσλάβω μάνατζερ. Αλλά ακόμα κι αν τα κάνω όλα αυτά, ποιο το νόημα? Με 150 εκατομμύρια μολύβια την ημέρα, η παραγωγή μου έχει ξεπεράσει κατά πολύ τη ζήτηση. Οπότε θα πρέπει να βρω νέες αγορές για να εξάγω όλα αυτά τα επιπλέον μολύβια, οι οποίες αγορές πολύ πιθανόν να μην βρεθούν ποτέ. Κοινώς, υπάρχει πάντα ένα σημείο όπου επιτυγχάνεται η μέγιστη απόδοση. Και από εκεί και μετά, όσες μονάδες παράγονται, αυξάνουν το κόστος ανά μονάδα αντί να το μειώνουν. Κλείνοντας λοιπόν, σήμερα γνωρίσαμε τις οικονομίες κλίμακες και τους παράγοντες που τις επηρεάζουν. Είδαμε ότι είναι σημαντικές τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τον καταναλωτή, διότι και δίνουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και φυσικά μειώνουν τις τιμές. Τα λέμε την επόμενη φορά.
Disclaimer, το παρόν βίντεο δεν αποτελεί επενδυτική πρόταση, αλλά θα μπορούσε κάλλιστα. Έχετε δει το κλασικό disclaimer που όλοι οι οικονομικοί YouTubers είναι σε φάση «Μιλείτε με ένα πιστοποιημένο επενδυτικό σύμβουλο». Guess what, η Freedom24 είναι πιστοποιημένος επενδυτικός σύμβουλος. Το οποίο σημαίνει ότι όλο αυτό το disclaimer τσάμπα το κάναμε, δεν έχει σημασία, το κάνουμε για το flex. Αυτό, τέλος βίντεο. Γεια σας.